Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Αρχίζει αύριο η γεώτρηση από Ένικερ Τοντάλ στο οικόπεδο 11. Όλοι αναμένουν ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας. Η Άγκυρα δέσμευσε περιοχές για ασκήσεις του τουρκικού ναυτικού για αύριο και μεθαύριο. Το Κυπριακό στη Βουλή των Ελλήνων. Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Κοτσιάς ενημέρωσαν για το ναυάγιο στο Κραν Μοντάνα. Την Παρασκευή, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων θα παραδώσει στην Κυπριακή Βουλή όλα τα αρχεία της Εξεταστικής Επιτροπής για τον φάκελο της Κύπρου. Επίθεση Άντρου Κυπριανού στον πρόεδρο Αναστασιάδη για τους χειρισμούς του στο Κραν Μοντάνα. Αστήριχτη η κριτική του Ακέλα απαντά το προεδρικό. Η τύχη της διαδικασίας βρίσκεται στα χέρια των πλευρών, αναφέρει ο Αντώνιο Γκουτέρες στο προσχέδιο της έκθεσής του για την ανανέωση της θητείας της UNFICIP στην Κύπρο. Στη σκιά των τουρκικών απειλών αρχίζει αύριο η γεώτρηση στο οικόπεδο 11 της Κυπριακής ΑΟΣ από την κυροπραξία Eni Total. Το πλωτόγιο τρύπανο φτάνει μέσα στις επόμενες ώρες στο οικόπεδο 11. Η Άγκυρα απαντά με νέα πρόκληση ανακοινώνοντας στρατιωτικές ασκήσεις δυτικά της Κύπρου. Με ψυχραιμία αλλά και αποφασιστικότητα η Λευκωσία προβαίνει στο επόμενο βήμα στα ενεργειακά. Στις 3 τα ξημερώματα το γεωτρύπανο West Capella αναμένεται να φτάσει στο στόχο Νησίφορος που βρίσκεται σε απόσταση 40 χιλιόμετρων από το υπερκύτασμα Ζόρ στην ΑΟΣ της Αιγύπτου. Αφού φτάσει, το West Capella θα ξεκινήσει τις διαδικασίες σταθεροποίησης και αμέσως μετά θα κατεβάσει τις αρίδες του γεωτρύπανου μέχρι να φτάσει στην επιφάνεια του βυθού που στο συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται σε βάθος 1.698 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Αν όλα πάνε καλά, θα πρόκειται για την πέμπτη γεώτρηση εντός της Κυπριακής ΑΟΣ μετά τις δύο γεωτρήσεις της εταιρείας Νόπολ και τις δύο της εταιρείας Eni. Μπορεί η Τουρκία το τελευταίο διάστημα να απειλεί, όμως στη Λευκωσία κυβερνώντες δηλώνουν ψύχρεμοι και αισιόδοξοι, νοουμένου ότι έχουν προβεί σε διπλωματικές κινήσεις τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στο Παρίσι και έχουν λάβει διαβεβαιώσεις ότι οι εργασίες στην ΑΟΣ θα κυλήσουν ομαλά. Μήνυμα στην Άγκυρα στέλνει και η Αθήνα δια του Πρωθυπουργού της. Η Κυπριακή Δημοκρατία ως κυρίαρχο κράτος έχει το αναφέρετο δικαίωμα να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσει τα δικαιώματά της, αυτά που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Και σε αυτή της την επιλογή είναι αυτονόητο ότι θα έχει τη στήριξη τόσο της Ελλάδας ως όμως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της διεθνούς κοινότητας συνολικά, απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή. Για σκόπους ασφάλειας η Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσε Ναύτεξ, δεσμεύοντας περιοχή σε ακτίνα 5 ναυτικών μιλίων από το West Capella. Ναύτεξ για σκοπούς στρατιωτικών ασκήσεων εξέδωσε και η Άγκυρα, δεσμεύοντας για ένα 48ωρο περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 14 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του ΑΚΑΜΑ και περιλαμβάνει τμήματα των οικοπαίδων 5, 6 και 7 της Κυπριακής ΑΟΣ. Οι εργασίες είναι ορισμένες να ξεκινήσουν και επίσημα στις 14 Ιουλίου. Το θερμόμετρο στην περιοχή χτυπά κόκκινο. Οι δυνάμεις που έχουν συμφέροντα από την εξόριξη των υδρογονανθράκων διαθέτουν ήδη ισχυρότατη ναυτική παρουσία κοντά στο οικόπεδο 11, στέλνοντας μήνυμα με αποδέκτη την Τουρκία. Έντονη είναι η παρουσία ισχυρών ναυτικών δυνάμεων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νότια της Κύπρου, ελάχιστες ώρες πριν από την έναρξη της γεώτρησης στο οικόπεδο 11. Πρόκειται για το αμερικανικό αεροπλανοφόρο George Bush, συνοδευόμενο από αρμάδα, μια γαλλική φρεγάτα και μια κορβέτα του Ισραήλ. Στην Κύπρο βρίσκεται και η ελληνική κανονιοφόρος Νικηφόρος. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός Γκιλντιρίμ, μην μπορώντας να χωνέψει το γεγονός ότι η γεώτρηση στο οικόπεδο 11 παρά τις απειλές προχωρά κανονικά, προκαλεί και πάλι. Κάνει λόγο για δικαιώματα ipso facto που προκύπτουν δηλαδή αυτόματα, όχι μόνο των Τουρκοκύπριων, αλλά και της ίδιας της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ, στοχοποιώντας τα οικόπεδα 4, 5, 6 και 7 δυτικά της Μεγαλονήσου. Τουρκία, kendisine ait ipso facto hakları ve Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar koruyacaktır. Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι σε κάποια από τα ενεργειακά τεμάχια της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίως στο 4, 5, 6, έχει η ίδια δικαιώματα
καθώσον συμπίπτουν οι υφαλοκρηπίδες της Κύπρου από τη μία, την οποία εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει η Τουρκία, και της Τουρκίας από την άλλη. Και αφού οι Τούρκοι δεν μπορούν να πλησιάσουν το οικόπεδο 11 και τη γύρω περιοχή με μια σπασμωδική αντίδραση, ανακοίνωσαν άσκηση του πολεμικού τους ναυτικού δυτικά της Κύπρου, στην περιοχή δηλαδή που αμφισβητούν, η οποία περιλαμβάνει και τμήμα των οικοπαίδων 5, 6 και 7. Ταυτόχρονα με ΝΟΤΑΜ δεσμεύουν μεγάλο τμήμα του FIR Λευκωσίας ανατολικά της Κύπρου για ασκήσεις της πολεμικής τους αεροπορίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία απαντά με αεροναυτική άσκηση έρευνας και διάσωσης κοντά στο οικόπεδο 11, όπου ξεκινά η γεώτρηση. Την Παρασκευή τερματίζεται μια εκκρεμότητα πολλών ετών. Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικόλαος Βούτσης, θα παραδώσει στην Κυπριακή Βουλή όλο το υλικό που συγκεντρώθηκε και χρησιμοποιήθηκε από την Ειδική Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για τον φάκελο της Κύπρου. 43 χρόνια μετά, μια ανοιχτή πληγή στις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας κλείνει οριστικά. Την Παρασκευή 14 Ιουλίου, μία μόλις μέρα πριν την επέτειο του πραξικοπήματος, η Βουλή των Ελλήνων παραδίδει στην Κύπρο τον περιβόητο φάκελο της Κύπρου. Σε μια στιγμή ιστορικής και πολιτικής ευθύνης και με πλήρη συνέστηση της βαρύτητας της για τον κυπριακό λαό, αλλά και όλο τον ελληνισμό, θα παραδοθεί από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κύριο Βούτση, στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων όλο το υλικό που φωτίζει και μαρτυρεί πτυχές της κυπριακής τραγωδίας. Προηγήθηκε η ειδική σύνοδος της Βουλής των Ελλήνων, κατά την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα η παράδοση του υλικού στην Κυπριακή Βουλή. Ομόφωνα. Με στόχο να υπάρξει μια επιμελημένη έκδοση των πρακτικών της Επιτροπής εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, δηλαδή με ευθύνη και από τις δύο βουλές, τους επόμενους μήνες, η οποία θα ανοίξει και στο ευρύτερο κοινό, δημόσια δηλαδή, μια πολύτιμη ιστορική πηγή. Σύμφωνα με τον Νίκο Βούτση, στο ιστορικό υλικό περιλαμβάνονται 139 φάκελοι, ο καθένας εκ των οποίων περιέχει από 60 μέχρι 250 σελίδες με διάφορες λεπτομέρειες και καταγραφή των γεγονότων, καθώς και 90 μαρτυρικές καταθέσεις. Ο περιβόητος φάκελος της Κύπρου βρισκόταν μέχρι και σήμερα στο υπόγειο της οδού Ζαλοκώστα 2 σε 3 κλειδωμένα δωμάτια. Είναι ένα ηθικό χρέος από την πλευρά μας η παράδοση του φακέλου της Κύπρου στην Κυπριακή Βουλή και κατ' επέκταση στον κυπριακό λαό. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα μα τίποτα. Η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία αλλά και η κυπριακή δημοκρατία από την αλήθεια. Η αλήθεια, όσο και αν πολλές φορές είναι σκληρή, πάντοτε είναι λυτρωτική. Και δεσμευόμαστε κατόπιν των εντολών που έχουμε τον Πρωθυπουργό ότι και ο φάκελος της Κύπρου και ο φάκελος της Χούντας και όλα τα στοιχεία τα οποία υπήρχαν βαθιά κρυμμένα στα υπόγεια του Πενταγώνου θα δοθούν στον ελληνικό λαό και θα καταγραφούν στην ελληνική ιστορία. Επιφυλάξεις για την χρονική στιγμή και μόνο εξέφρασε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος, κύριε Τσίπρα και κύριε Πρόεδρε, ότι ο χρόνος υλοποίησης αυτής της πρωτοβουλίας είναι ο κατάλληλος. Θέλω να το καταθέσω και επίσημα στην Εθνική Αντιπροσωπεία και θέλω να επαναξιολογήσετε αυτήν σας την πρωτοβουλία. Η απόφαση είναι το επόμενο στάδιο του πρωτοκόλου συνεργασίας που υπέγραψαν το 2016 ο Πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής με τον τότε Κύπριο ομολογό του Γιαννάκη Ομήρου. Παραμένουμε στη Βουλή των Ελλήνων, όπου σήμερα έγινε διεξοδική συζήτηση για το Κυπριακό. Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος ενημέρωσαν το σώμα για το ναυάγιο στο Κραν Μοντάνα, δίνοντας όμως το στίγμα τους και για την επόμενη μέρα. Ο τερματισμός των συνομιλιών στο ελβετικό θέρετρο δεν αποτελεί το τέλος των προσπαθειών για επίλυση του Κυπριακού, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο Νίκος Κοτσιάς αποκάλυψε στιγμιότυπα από τη διαπραγμάτευση. Ημέρα Κυπριακού η σημερινή στη Βουλή των Ελλήνων. Μετά από χρόνια το εθνικό μας ζήτημα βρέθηκε ενώπιον της ολομέλειας του σώματος επίτα από πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα για ενημέρωση της Βουλής γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις μετά και το ναυάγιο στο Κραν Μοντάνα. Παρουσία του πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα Κυριάκου και Νεβέζου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε πως ο τερματισμός των συνομιλιών στην Ελβετία δεν αποτελεί το τέλος της προσπάθειας, καθώς η λύση είναι κεντρικός άξονας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Είμαστε πάντοτε ανοιχτοί στην επανέναρξη των συνομιλιών
υπό τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, στο βαθμό βεβαίως που θα εκφραστεί ενδιαφέρον από όλες τις πλευρές. Κατακεραυνώνοντας την αδιαλαξία της Τουρκίας να δεσμευτεί σε μια λύση που να καθιστά την Κύπρο πραγματικά ανεξάρτητη και κυρίαρχη, Αλέξη Τσίπρας και Νίκος Κοτζιάς υποστήριξαν πως η Αθήνα κατέβαλε το άπαντο δυναμεών της για την επίτευξη λύσης. Αγωνιστήκαμε ειλικρινά υπέρ μιας λύσης που θα μπορεί να ωφελήσει το σύνολο του κυπριακού λαού, εξασφαλίζοντας ότι τα λάθη του παρελθόντος δεν θα επαναληφθούν και ότι η ασφάλεια της μίας κοινότητας δεν θα οικοδομηθεί εις βάρος της ασφάλειας της άλλης. Με αυτές τις προτάσεις μας είχε στιγμές που είχε τη συντριπτική πλειοψηφία μέσα στη διάσκεψη, ακόμα και οι Βρετανοί αναγκάστηκαν να τις υιοθετήσουν, ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση τις υποστηρίξανε και είναι η πρώτη φορά που οι Τούρκοι βρεθήκαν σε διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό μόνοι τους. Κατά την ομιλία του, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών αποκάλυψε στιγμές από το δείπνο της 6ης Ιουλίου που οδήγησε τελικά στο ναυάγιο. Η Τουρκία στις συναντήσεις που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ υποσχέθηκε να αποδεχτεί συμβασικές λύσεις και όταν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στις πρωινές ώρες, 2 η ώρα το πρωί, ενώπιον της άρνησης Τουρκίας να υποβάλει γραπτό στις προτάσεις που του είχε διατυπώσει, ανέλαβε να τη διατυπώσει ο ίδιος σε μια παράγραφο, η Τουρκία αρνήθηκε ότι είχε κάνει τέτοια συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα, απέσυρε την όποια συμβασική της πρόταση και υποχρέωσε επιτόπου τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να δηλώσει ότι αυτή η διάσκεψη τελειώνει, διότι η Τουρκία άλλα μου είπε, άλλα λέει εδώ και παίρνω πάνω το βάρος μου ότι παρανόησα τις προτάσεις της Τουρκίας. Στο Κραν Μοντάνα μπήκε μία άνω τελεία και όχι τελεία, σημείωσε από πλευράς του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας. Κάποιες δηλώσεις για αναζήτηση λύσης εκτός του πλαισίου του ΟΗΕ, για πλάν B, για πλάν C, καθώς και ό,τι άλλο υπονοούσε η τουρκική πλευρά, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Είναι εκτός του πλαισίου συζήτησης και διαπραγμάτευσης. Το σύνολο πάνω των πολιτικών δυνάμεων της Ελλάδας εξέφρασαν την στήριξή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία για ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην ΑΟΣ της, στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Τρεις όρους έθεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό κατά το χθεσινό διάγγελμά του. Εμείς, είπε, μένουμε για λύση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Την ίδια ώρα έστειλε και μήνυμα στους Τουρκοκυπρίους, οι οποίοι, όπως ανέφερε, θα πρέπει να διαλέξουν αν θα είναι μέρος της Τουρκίας ή του Κυπριακού κράτους μετά τη λύση. Σε έναν λαό εμφανώς απογοητευμένο από το ναυάγιο των συνομιλιών, έσπευσε να απευθυνθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η ανασύνταξη δυνάμεων φαίνεται να απέχει ακόμη πολύ, με το Κυπριακό να μπαίνει με τον πιο επίσημο τρόπο στο ψυγείο. Όμως ο Νίκος Αναστασιάδης σπέβδει από τώρα να στείλει το μήνυμα πως είναι έτοιμος να πάει ξανά σε συνομιλίες στο πλαίσιο που έθεσε ο Γενικός Γραμματέας. Φτάνει να τηρηθούν τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον, να τερματιστούν από την πρώτη μέρα εφαρμογής της λύσης οι συνθήκες εγγυήσεων και συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος επέμβασης. Δεύτερον, εξευρεθεί αποτελεσματικός μηχανισμός εφαρμογής και αξιόπιστης παρακολούθησης αλλά και αξιόπιστης υλοποίησης της λύσης με βάση την ολοκληρωμένη πρόταση που έχουμε υποβάλει. Τρίτον, να συμφωνηθεί χρονοδιάγραμμα πλήρους αποχώρησης των κατοχικών στρατευμάτων με βάση την πρόταση που έχουμε υποβάλει. Απορρίπτοντας τις φωνές πως έκανε κινήσεις λάθος τακτικής στις δραματικές ώρες του τελευταίου δείπνου, ο πρόεδρος Αναστασιάδης είπε πως ουσιαστικά ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ξεγελάστηκε από το Τσαβούσογλου ότι θα ήταν ευέλικτος. Οι τουρκικές θέσεις ξεκαθάρισαν μετά από έντονες ερωτήσεις του ιδίου και του Νίκου Κοτζιά. Ο κύριος Τσαβούσογλου, αποφεύγοντας πλέον τις υπεκφύες, απεκάλυψε πως η θέση της Τουρκίας παρέμενε αμετάβλητη. Δηλαδή, το σύστημα ασφάλειας και εγγύσεων, όπως επίσης και το επεμβατικό δικαίωμα, θα πρέπει να διατηρηθούν με ρήτρα αναθεώρησης, ενδεχόμενης κατάργησης δηλαδή, σε 15 χρόνια, ενώ στο θέμα των στρατευμάτων η απόλυτη θέση της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων ήταν πως ο όποιος αριθμός συμφωνηθεί θα παραμείνει μονίμως στην Κύπρο.
Οι πρωθυπουργοί δεν έφτασαν ποτέ γιατί δεν υπήρχε η απαιτούμενη πρόοδος, εξήγησε ο πρόεδρος. Ενώ σε ερώτηση του Α γιατί λίγες ώρες μετά ο Αντώνιο Γκουτέρες ευχαρίστησε τον Ταγί Περτογάν για τις προσπάθειες που καταβλήθησαν, μίλησε για διπλωματική αυρότητα εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα. Πού είναι η απονομή ευθύνων? Το θέμα της απόδοσης ευθυνών θέλω να το καταστήσω σαφές ή το απαρχής η θέση του Γενικού Γραμματέα ότι η πρόθεση του δεν είναι το να αποδώσει ισουδένα ευθύνες διότι δεν είναι ούτε ο διαμεσολαβητής ούτε ασκούσε ή έδωσε συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα έπρεπε να γίνει αποδεκτό ή να απορριφθεί. Σε σχέση με τις τουρκικές θέσεις μετά τον Ναυάγιο, ο πρόεδρος είπε ότι δεν μπορεί να ερμηνεύσει τις βουλές της Τουρκίας ούτε και το όποιο ενδεχόμενο σχέδιο Β ή Γ. Και ανακοίνωσε πως η Λευκοσία ξεκινά διεθνής εκστρατεία ενημέρωσης για τον Ναυάγιο. Η τύχη της διαδικασίας είναι πλέον στα χέρια των πλευρών, αναφέρει ο Αντώνιο Γκουτέρες στο προσχέδιο της έκθεσής του για την ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΙΠ στην Κύπρο. Κάλεσμα σε όλα τα μέρη και κυρίως στους δύο ηγέτες να προβληματιστούν για τα αποτελέσματα του Κραν Μοντάνα και για τις παραπέρα κινήσεις τους απευθύνει ο Αντώνιο Γκουτέρες μέσα από τα συμπεράσματα του προσχεδίου της έκθεσής του για την ΟΥΝΦΙΚΙΠ. Ο ρόλος του οργανισμού στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων ως παράγοντας διευκόλυνσης της διαδικασίας παραμένει στη διάθεση των μερών. Στο ανεπίσημο κείμενο της έκθεσης που δόθηκε χθες στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καταγράφει πολλά αξιοσημείωτα. Τη δέσμευση των τελευταίων ετών από πλευράς Αναστασιάδη Ακιτζή για επίτευξη λύσης, την αναγνώριση των προσπαθειών που κατέβαλαν κατά την περίοδο αυτή οι εγκύτριες δυνάμεις, τις περιόδους υψηλής έντασης που διήλθαν οι συνομιλίες λόγω διαφόρων προκλήσεων και οι οποίες οδήγησαν σε στασιμότητα, αλλά και τη σύγκληση της ιστορικής όπως την χαρακτήρισε διάσκεψη στη Γενέβη τον Ιανουάριο, όπου για πρώτη φορά οι εγκύτριες δυνάμεις συναντήθηκαν για να συζητήσουν το κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγύησεων. Σε ό,τι αφορά τα τεκτενόμενα του Κραν Μοντάνα, ο Γενικός Γραμματέας για άλλη μια φορά αποφεύγει την επίρρηψη ευθυνών. Μετά από ένα μακρύ και πολύπλοκο γύρο διαπραγματεύσεων και παρά την πολύ ισχυρή δέσμευση και εμπλοκή των πλευρών, της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής αντιπροσωπείας, της Ελλάδας, της Τουρκίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παρατηρητή, η διάσκεψη για την Κύπρο έκλεισε χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία. Εξάλλου, ο Γενικός Γραμματέας εκφράζει την ανησυχία της ΟΥΝΦΙΚΙΠ για την μείωση του αριθμού των θρησκευτικών υπηρεσιών που εγκρίθηκαν στο Βορρά και σαν αποτέλεσμα είχαν την παρεμπόδιση της άσκησης των θρησκευτικών ελευθεριών. Οι λειτουργίες επιτρέπονται μόνο μία φορά ετησίως σε ορισμένες εκκλησίες στο Βορρά και υπάρχουν δύσκολες διαδικασίες για τη μεταφορά θρησκευτικών εικόνων από τα νότια προς τα βόρεια για να χρησιμοποιηθούν κατά τις θρησκευτικές λειτουργίες. Μερικοί περιορισμοί στη θρησκευτική λατρεία σε τζαμιά του Νότου παραμένουν σε ισχύ. Ο Αντώνιο Γκουτέρες αναμένεται να ζητήσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας παράταση της παρουσίας της ΟΥΝΦΙΚΙΠ στο νησί με την ισχύουσα δύναμή της έως τις 31 Ιανουαρίου του 2018. Δρύμια επίθεση εξαπέλυσε ο άντρος Κυπριανού κατά του Προέδρου Αναστασιάδη για τους χειρισμούς του στο Κραν Μοντάνα. Στήριχτη η κριτική του Ακέλα απαντά το Προεδρικό. Τώρα που άρχισε να ξεκαθαρίζει το τοπίο μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντάνα, σύννεφα μαζεύονται πάνω από την πολιτική σκηνή του τόπου, γύρω από τους χειρισμούς του Προέδρου. Ο άντρος Κυπριανού από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α δηλώνει ξεκάθαρα πως ο Πρόεδρος δεν έκανε όσα έπρεπε ώστε να μην επέλθει ναυάγιο. Εκείνο το οποίο έχουμε μπει με τρόπο ξεκαθαρό είναι ότι έχουμε απόψη για το πως ο κύριος Αναστασιάδης έχει χειριστεί τα όλα ζητήματα στην Ελβετία. Ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριε Κυπριανού, μπορούσε να κάνει κάτι άλλο και δεν το έκανε. Θεωρούμε πως ναι. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ εξέφρασε την άποψη πως ο Πρόεδρος επικεντρώθηκε στο παιχνίδι επίρρηψης ευθυνών παρά στις προσπάθειες για λύση. Οι θέσεις της Εζεκίας Παπαϊωάννου προκαλούν την άμεση αντίδραση του Προεδρικού. Το παράδοξο είναι ότι μέρος της αντιπολίτευσης ισχυρίζεται πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τα έδωσε όλα στη διάσκεψη για την Κύπρο, ενώ ένα άλλο μέρος αφήνει να νοηθεί ότι θα έπρεπε να δώσουμε περισσότερα. Στο πλευρό της κυβέρνησης, Οδυσσή. Ο κόσμος είδε και κατάλαβε τι συνέβη και στην Ελβετία. Είδε πολύ καλά ο κόσμος και αν δεν γινόντουσαν διαπραγματεύσεις για μερικές μέρες, βλέπαμε και ακούγαμε με τα μάτια μας τον κύριο Τσαβούσογλου τι έλεγε και γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαπραγμάτευση. Οι φωνές δυνάμωσαν και στο στρατόπεδο του ενδιάμεσου. Όχι για ευελιξία, αλλά για σωρία παραχωρήσεων. Ο Νίκος Αναστασιάδης είναι αυτός ο πρόεδρος. Αυτός που μας απομακρύνει από τη λύση. Και το επανέλαβαν και χθες το βράδυ, λέγοντας ότι είναι έτοιμος να ξανασυζητήσει όλα αυτά τα οποία παραχώρησε, όλα αυτά τα οποία
θεωρούνται και χτυμένα πλέον. Από το ψεσινό διάγγελμα επιβεβαιώνεται ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει εναλλακτική πρόταση. Η χθεσινή δημοσιογραφική διάσκεψη του Προέδρου απέδειξε ότι ο Νίκος Αναστασιάδης βρίσκεται σε κατάσταση πανικού και δεν δύναται να αξιολογήσει σωστά τα αποτελέσματα της θλιβερής πενταμερού στο Κραν Μοντάνα. Η λογική τα δίνει όλα υπό την προϋπόθεση ότι η οποία δοκιμάστηκε στο Κραν Μοντάνα και φέρε αδιέξοδο επαναλαμβάνει. Το χθεσινό διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας δείχνει ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση δεν είναι διατιθεμένη να αλλάξει στρατηγικό στόχο, αλλά μένει εγκλωβισμένη σε ένα εσφαλμένο πλαίσιο δίθεν λύσης. Κλίμα πολεμικό, που πέραν πάσης αμφιβολίας θα εμφανιστεί και στις δύο επικείμενες συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα. Η μία μάλιστα παρουσία του Νίκου Κοτζιά. Στην Τουρκία τώρα, σε μπαράζ νέων συλλήψεων, προχωρά η κυβέρνηση Ερντογάν, την ώρα που συμπληρώνεται ένας χρόνος από το αποτυχημένο πραξικόπημα. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η κόντρα του Τούρκου Προέδρου με την Αυστρία με νέες σκληρές δηλώσεις του Αυστριακού Υπουργού Εξωτερικών κατά του Ταγίπ Ερντογάν. Μετά την απόφαση της Βιέννης να απαγορέψει όχι μόνο την εκφώνηση ομιλίας αλλά και την είσοδο στη χώρα στον Τούρκο Υπουργό Οικονομίας, έρχεται και νέο Αυστριακό χαστούκι στον Ερντογάν. Αυτή τη φορά ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας κουνά αυστηρά το δάχτυλο στον Τούρκο Πρόεδρο. Δεν θέλουμε η χώρα μας να γίνει πεδίο εκτόνωσης της έντασης που προέρχεται από μια ξένη χώρα, διαμηνύει ο Σεμπάστιαν Κούρτς. Wir haben kein Interesse daran, dass Spannungen und Konflikte aus anderen Ländern nach Österreich. Ο Ερντογάν εξέδωσε 105 νέα εντάλματα σύλληψης για εργαζόμενους στον τομέα της πληροφορικής, οι οποίοι θεωρεί ότι οργάνωσαν το πραξικόπημα εναντίον του. Στον Διγιάρμπακιρ συνελήφθη και ο μουφτής του ψευδοκράτους για διασυνδέσεις με το κίνημα του Γιουλέν. Πρόκειται για τον Ταλίπ Αταλάι που ήδη ανακρίθηκε στη Μερσίνη. Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κιλιτσντάρογλου, επισκέφθηκε στη φυλακή της συνοικίας του Μάλτεπε τον βουλευτή του κόμματός του και πρώην δημοσιογράφο Ενίς Μπερμπέρογλου, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 25 χρόνια κάθειρξης, καθώς έδωσε στην εφημερίδα Τζουμχουριέτ απόρριτες πληροφορίες για τον Ερντογάν. Με το βλέμμα στραμμένο στην αποτροπή δημιουργίας κουρδικού κράτους, κάτι που δρομολογεί η Ουάσιγκτον, ο Ερντογάν βομβαρδίζει κουρδικές θέσεις στην πόλη Αφρίν της Συρίας, έχοντας στο πλευρό του Σύρους αντάρτες, τους οποίους όμως έχει απέναντι η Μόσχα. Δείτε κυρίες και κύριοι σε λίγο. Αυτοψία του Άλφα στο Πισούρι, όπου προκλήθηκαν καταστροφές σε σπίτια από την υποχώρηση του εδάφους. Το μνημόσυνο των 13 ηρώων της φωνικής έκρηξης στο Μαρί τελέστηκε σήμερα στην ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και των συγγενών των θυμάτων. Λουκίας Βασίλης Πρώτος. Έξι χρόνια μετά την 11η Ιουλίου του 2011 και ήταν όλοι εκεί για να τιμήσουν αυτούς που έλειπαν, αυτούς που έπεσαν ηρωικά εν ώρα καθήκοντος. Το εκκλησάκι των νεομαρτύρων που χτίστηκε στη μνήμη των 13 θυσιασθέντων του Μαρί, πολύ μικρό για να χωρέσει τόση θλίψη και πόνο για τον άδικο χαμό τους. Το μνημόσυνο τέλεσε ο Μητροπολίτης Τριμηθούντος Βαρνάβα στην παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, αρχηγών κομμάτων, συγγενών και φίλων των 13 θυμάτων. Πιστή στην υποχρέωση να αποδείχουμε τις πρέπειες τιμές σε ανθρώπους που θυσίασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντας, αποδείχουμε και φέρω ψυχολογημής και ευγνωμοσύνης στους 13 αντιποκαμένους ήρωες της ανήμωτης τραγωδίας της 11ης Ιουλίου. Αντιλαμβανόμενοι το επάγγελμα του ως λυκού, οι 13 ήρωες αντιμετώπισαν την αποστολή τους, ξεπερνώντας τα όρια της συνηθισμένης υπαλληλικής δράσης, που η αίσθηση της απώλειας κατίσταται εντονότερα, όταν οι άνθρωποι που χάθηκαν με αυταπάρνηση εν ώρα καθήκοντος είναι θύματα της κρατικής αμέλειας εν καιρό ειδήμησης. Έξι χρόνια μετά και το κενό για τις συζύγους, τους γονείς και τους συγγενείς των ηρώων παραμένει δυσαναπλήρωτο. Πάντα με τη μαύρη καρδιά ότι δεν έχει ακόμα αποδοθεί η δικαιοσύνη. Δεν περιμένουμε βέβαια να αποδοθεί τώρα έξι χρόνια μετά. Επικεντρώνουμε όλες μας τις δυνάμεις
για αυτόν τον ιερό χώρο, για αυτόν το εκκλησάκι που είναι αφιερωμένο στους Κύπριους νεομάρτυρες, που είναι θεμελιωμένο πάνω στις σάρκες, στα οστά, στο αίμα των αγαπημένων μας ανθρώπων. Ανάλαβε το κράτος όλη την ευθύνη. Μα το κράτος ένα πρόσωπο. Είναι σε άτομα τα οποία εδικούσαν το κράτος. Μετά το πέρας της τελετής ακολούθησε προσκλητήριο πεσόντων και κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο των Ηρώων. Έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την φωνική έκρηξη στο Μαρί που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους και βύθισε στο πένθος ολόκληρη την Κύπρο. Να δούμε το χρονικό. Ισχυρότατη έκρηξη. Αν ήμουν στην κουζίνα ήταν να είμαι τελειωμένη. Είδαμε πτώματα πάνω στο πλάγια του βουνού. Έκρισαν το σπίτι σου που το λάθος το δικό μας. Που δεν σκότωσε κανείς τον πόλεμο, αλλά σκότωσαμε τους εμείς. Ήταν ξημερώματα της 11ης Ιουλίου. Μετά από αρκετές εκρήξεις, οι οποίες συνέβηκαν χθες το βράδυ από 4 το πρωί. Όταν τρεις εκρήξεις, με πιο ισχυρή αυτήν γύρω στις 5.30 το πρωί, στα εμπορευματοκιβώτια που φυλάγονταν στην ναυτική βάση, σκόρπισαν το θάνατο και το σκοτάδι. Οι εικόνες συγκλονιστικές θυμίζαν πολεμικό τοπίο. Για αρκετές ώρες, κανείς δεν γνώριζε τι ακριβώς συνέβη. Ενώ όλη η Κύπρος είχε βυθιστεί στο σκοτάδι, καθώς από την έκρηξη καταστράφηκε ο κύριος ηλεκτροπαραγωγός σταθμός που βρισκόταν ακριβώς δίπλα στην ναυτική βάση. Η υπόθεση άρχισε να ξεκαθαρίζει όταν δεκάδες ασθενοφόρα άρχισαν να καταφθάνουν στο Μαρί και να μεταφέρουν τους περίπου 60 τραυματίες. Η αναζήτηση ανθρώπων που βρισκόντουσαν στη βάση αποκάλυψε την απώλεια 12 ανθρώπων, οι οποίοι έγιναν κομμάτια από την έκρηξη των 96 containers με πυρίτιδα που είχαν στηβαχτεί σε υπαίθριο χώρο στη βάση. Έχεις παιδιά στο στρατό, μπορείς σε σειρά τηλεφωνήσεις στο σπίτι του αντίον του πεις τώρα. Έκρισαν το σπίτι σου που το λάθος το δικό μας, που δεν σκούτωσε κανείς τον πόλεμο, αλλά σκούτωσαμε τους εμείς. Λίγες μέρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και ένας από τους τραυματίες. Τα θύματα της ανεπάρκειας του κράτους, οι οποίοι ανακηρύχθηκαν ήρωες και θα τους θυμόμαστε για πάντα είναι πλοίαρχος Ιωαννίδης Ανδρέας, διοικητής ναυτικού. Αντιπλοίαρχος Λάμπρου Λάμπρος, διοικητής της ναυτικής βάσης. Αρχικελευστής Κλεάνθους Κλεάνθης. Κελευστής Ηρακλέους Μιχάλης. Ναύτες Χριστοφόρου Μιλτιάδης και Χριστοφόρου Χριστάκης. Αρχιλοχίας Πυροσβεστικής Ανδρέας Παπαδόπουλος. Πυροσβέστης Βασίλης Κρόκος. Πυροσβέστης Σπύρος Ταντής. Πυροσβέστης Παναγιώτης Θεοφίλου. Αρχιπυροσβέστης Γιώργος Γιακουμή. Πυροσβέστης Αδάμος Αδάμου. Και ο ναύτης Αντώνης Χαραλάμπους, ο οποίος πέθανε 3 μέρες μετά το ατύχημα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στην περιοχή Λίμνες, στο Πισούρι, βρέθηκε ο Α και κατέγραψε εικόνες από τα σπίτια. Το έδαφος έχει υποχωρήσει με αποτέλεσμα σαλόνια και δωμάτια να έχουν βουλιάξει. Δείτε χαρακτηριστικές εικόνες, αλλά και τι ζητούν οι κάτοικοι από το κράτος. Την άμεση μετακίνησή τους από την περιοχή Λίμνες στο Πισούρι ζητούν οι κάτοικοι πριν την έναρξη της χειμερινής περίοδου και της βροχοπτώσης.
Σε διαφορετική περίπτωση, όπως υποστηρίζουν, ενδέχεται να βρεθούν σε κίνδυνο λόγω της υποχώρησης του εδάφους. Ήδη ένοικοι 4 κατοικιών έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, αφού η γη κατάπιε τις οικίες τους. Οι κατοικίες οι οποίες βρίσκονται σε επικίνδυνο εδάφος είναι γύρω στις 15. Πλέον ενός συγκροτήματος κατοικιών από 28 μικρά διαμερίσματα. Έχει περίπου 6 μήνες που έφυγα από το σπίτι, το οποίο πήραν χαρτί από την επαρχική διοίκηση για έξωση και μας υποσχέθηκαν ήδη ότι θα μας βοηθούσαν. Εγώ είμαι με 2 παιδιά, πολύ δύσκολο για μένα και καμιά ανταπόκριση, δεν έχω κάποια βοήθεια από κανέναν. Το θέμα τέθηκε χθες ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής. Όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, η υποχώρηση του εδάφους έχει επιταχυνθεί και όλες οι οικίες που βρίσκονται πάνω, κοντά και ανάμεσα στο ρήγμα πρέπει να εγκαταληφθούν. Σύμφωνα με μελέτη Βρετανού γεωτεχνικού μηχανικού, η οποία έγινε κατ' εντολή των υπηρεζόμενων κατοίκων, η κατάσταση είναι επικίνδυνη και μη αναστρέψιμη. Ήδη έχουν εμφανιστεί μετακινήσεις και δυτικότερα της περιοχής, σε μεγαλύτερο υψόμετρο, όπου βρίσκεται λόφος ο οποίος είναι πλήρως ανοικοδομημένος. Εάν προβεί το κράτος σε κάποια αποκαταστατικά έργα, υπό την έννοια του να εγκατασταθεί αποχετευτικό σύστημα, να γίνουν οι αγωγοί ομβρίων υδάτων, να μειωθεί η στάθμη του νερού στην περιοχή, η οποία είναι αυτό το που σύμφωνα με τους μηχανικούς μας λένε ότι είναι το στοιχείο το οποίο δημιουργεί το πρόβλημα, και καταφέρουν να σταθεροποιήσουν την περιοχή, οι υπόλοιπες κατοικίες και οι 60, από τις οποίες 60 οι οποίες αναφέρονται κατά κόρον, δεν έχουν τέτοιου είδους ζημιές και ρωγμές, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκατασταθούν. Οι επηρεαζόμενοι κάτοικοι θα διεκδικήσουν αποζημιώσεις από το κράτος, ενώ παράλληλα θα ζητήσουν και τη λήψη μέτρων, ώστε να μην καταστραφούν και άλλες οικίες. Σε 24 ώρια απεργία κατήλθαν εργαζόμενοι του συνεργατισμού μέλη των συντεχνιών ΣΕΚΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΗ. Κάνουν λόγο για αρνητική και άτεκτη στάση της εργοδοτικής πλευράς. Από την πλευρά του συνεργατισμού τονίζει ότι στην παρούσα φάση δεν μπορούν να δοθούν μισθολογικές προσαυξήσεις. Κλειστά παρέμειναν για 24 ώρες τα περισσότερα υποκαταστήματα του συνεργατισμού. Οι συντεχνίες αποφάσισαν κλιμάκωση των απεργιακών μέτρων, γι' αυτό και τα περισσότερα παραρτήματα του συνεργατισμού είναι σήμερα κλειστά. ΣΕΚΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΗ σε επίσημη ανακοίνωσή τους αναφέρουν πως η εργοδοτική πλευρά αρνείται να τηρήσει τα συμφωνηθέντα. Λυπούμαστε που είμαστε αναγκασμένοι να κλιμακώσουμε τα απεργιακά μέτρα, όμως δυστυχώς δεν μας μένει άλλη επιλογή μετά την πλήρη αρνητική στάση που επιδεικνύει η εργοδοτική πλευρά στην διαχείριση των προβλημάτων του προσωπικού. Οι εργαζόμενοι αξιώνουν μεταξύ άλλων συλλογικές συμβάσεις, ενιαίο μισθολόγιο και σταδιακή επαναφορά των αποκοπών που υπέστησαν στους μισθούς και το Ταμείο Προνοίας. Από την πλευρά του, ο συνεργατισμός δηλώνει πως ενώ βλέπει θετικά τις συλλογικές συμβάσεις και το ενιαίο μισθολόγιο, δεν μπορεί στην παρούσα φάση να ικανοποιήσει το αίτημα για μισθολογικές αυξήσεις. Συμφωνούμε με την ενιαία συλλογική σύμβαση και με το ενιαίο μισθολόγιο σε βάθος χρόνου. Δεν μπορούμε όμως σήμερα να παραπονήσουμε κάποιες αυξήσεις που αφορούν επαναφορά μέρους των μισθών και αύξηση στο Ταμείο Προνοίας, αντιλαμβάνομαι. Αυτό δεν θα ήταν μια υπεύθυνη στάση από εμάς. Την αντίθεσή της με τα απεργιακά μέτρα των εργαζομένων που ανήκουν σε ΣΕΚΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΗ, εξέφρασε η ΟΕΒ μέσω ανακοίνωσης. Πάμε να δούμε τώρα ειδήσεις από το αστυνομικό μας δελτίο. Υπόθεση διάρρηξης κυκλοπής από δωμάτιο ξενοδοχείου στη Λάρνακα με ελία άνω των 3.000 ευρώ διερευνάει αστυνομία. Ζεύγος τουριστών από το Λίβανο και τη Μολδαβία κατήγγειλαν στον ΤΑΕ Λάρνακας ότι άγνωστος ή άγνωστοι έκλεψαν από το χρηματικηβότιο του δωματίου τους 2 διαβατήρια, χρηματικό ποσό 3.200 δολαρίων, χρηματικό ποσό σε χαρτονομίσματα Μολδαβίας και χρυσαφικά. Μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας μετέβησαν στο ξενοδοχείο και από εξετάσεις που διενεργήθηκαν προέκυψαν στοιχεία βάσει των οποίων συνελήφθη Ελληνοκύπριος, ο οποίος ανακρινόμενος παραδέχθηκε ότι διέπραξε την κλοπή. Τεκμήρια από διαρρήξεις που εντοπίστηκαν σε καταρρελημένο όχημα στο δημοτικό χώρο στάθμευσης Γερμασόγειας οδήγησαν σε σύλληψη ενός προσώπου, ενώ καταζητούνται άλλος ένας Γεργιανός και ένας Λιθουανός. Στις 7 Ιουλίου, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Γερμασόγειας παρέλαβε εγκαταλελειμμένο όχημα από δημοτικό χώρο στάθμευσης και αφού δεν έγινε κατορθωτό να εντοπιστεί ο Λιθουανός ιδιοκτήτης του, ερευνήθηκε και εντός του εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, ένα κυνηγετικό όπλο και άδεια κουτιά κοσμημάτων. Από περαιτέρω εξετάσεις, διαπιστώθηκε πως σχετίζονται με τη διάρρηξη οικίας στον Άγιο Τίχωνα, που σημειώθηκε την 1η Απριλίου 2017,
από όπου οι δράστες απέσπασαν δύο κυνηγητικά όπλα, χρυσαφικά και άλλα τιμαλφή, συνολικής αξίας 35.800 ευρώ. Ποινή φυλάκισης 6 μηνών επέβαλε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού στον 25χρονο που ενεπλάκη στο τριπλό θανατηφόρο της 27ης Μαΐου στα κάτω πολεμίδια, ο οποίος δικάστηκε για την υπόθεση ξυλοδαρμού οδηγού ταξί που είχε προηγηθεί. Ο 25χρονος, που αρνήθηκε τις κατηγορίες, βρέθηκε ένοχος για επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και εξύβριση του οδηγού ταξί, ο οποίος στην πορεία εκδίκασης υπόθεσης ζήτησε να αποσυρθεί η καταγγελία του. Υπενθυμίζεται πως ο 54χρονος οδηγός ταξί είχε καταγγείλει πως ο νεαρός ανέκοψε την πορεία του αυτοκινήτου του και τον ορθοκόπησε επειδή προηγουμένως είχε κορνάρει προσπερνώντας τον καθώς κινείτο με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Στο αεροδρόμιο Λάρνακας είχαμε έκτακτη προσγείωση καθώς μία επιβάτης της πτήσης ένιωσε ενοχλήσεις ισχυριζόμενη ότι ήταν έγκυος. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Λάρνακας. Συναγερμό σήμανε λίγο μετά τις 10 το πρωί στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Επιβατικό αεροσκάφος της Αυστραλιανής εταιρείας Κάντας πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση όταν επιβάτηδα ανέφερε ότι ήταν εγκυμονούσα και ένιωθε έντονη αδιαθεσία και δυνατούς πόνους στην κοιλιά. Σκάφος τύπου Airbus A380 που ερχόταν από τη Μελβούρνη μέσω Ντουμπάι με τελικό προορισμό το Λονδίνο προσγειώθηκε τελικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Στο αεροδρόμιο κατέφτασε αμέσως ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε την ασθενή στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου υποβλήθηκε σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Σε επικοινωνία που είχαμε με τις πρώτες βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, μας αναφέρθηκε ότι η γυναίκα εξετάστηκε από τους επικαθήκοντες ιατρούς και απολύθηκε καθώς δεν ήταν έγκυος. Το αεροσκάφος, αφού παρέμεινε για δύο περίπου ώρες, αναχώρησε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να συνεχίσει το ταξίδι του με τελικό προορισμό την Βρετανική πρωτεύουσα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, τη δική του εκδοχή για το μυστικό ραντεβού με τη Ρωσίδα δικηγόρο έδωσε ο γιος του Αμερικανού Προέδρου. Ο γιος Τραμπ ήθελε πάση θυσία να βγάλει από τη μέση τη Χίλαρη Κλίντον, ισχυρίζεται η ίδια την ώρα που αποκαλύπτεται ποιος έκλεισε τη μυστική αυτή συνάντηση. Αυτός είναι ο άνθρωπος που έκλεισε το μυστικό ραντεβού του ιού Τραμπ με τη Ρωσίδα δικηγόρο που έχει άκρες στο Κρεμλίνο με σκοπό να βγάλουν προεκλογικά από τη μέση τη Χίλαρη Κλίντον. Πρόκειται για τον Αζέρο τραγουδιστή και επιχειρηματία Εμίν Αγκαλάροφ που ζει στη Μόσχα κάνοντας σουξέ με pop επιτυχίες, με τον Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα να πρωταγωνιστεί και σε κάποια από τα βίντεο κλιπ του υποδιόμενος τον αυστηρό εργοδότη. Εμίν, wake up. Come on. What's wrong with you? What's wrong with you, Emin? You're fired. Μετά την αποκάλυψη του μυστικού τετατέτ, ο Donald Trump Jr. δεν μπορούσε παρά να το παραδεχτεί. Υπεραμείνθηκε τις κινήσεις του στο Twitter, δηλώνοντας με σαρκασμό ότι όλοι το κάνουν προεκλογικά, γιατί όχι και αυτός. Προφανώς είμαι το μόνο άτομο που κατά τη διάρκεια προεκλογικής καμπάνιας πραγματοποιεί συνάντηση για να ακούσει πληροφορίες για έναν αντίπαλο. Σε ρυθμούς διακοπών κινούνται εκατομμύρια Ευρωπαίοι, οι οποίοι δραπετεύουν μαζικά σε δημοφιλείς προορισμούς στην Ιταλία. Περισσότεροι αναζητούν δροσιά στις παραλίες του Νότου. Όλη η Ευρώπη σε διακοπές. Στην Ιταλία, η πανέμορφη ακτή Αμάλφη και το κοσμικό Κάπρι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης για τους Ιταλούς, αλλά και για ξένους τουρίστες. Περίπου 40 εκατομμύρια Ιταλοί υπολογίζεται ότι θα κάνουν φέτος διακοπές. Από αυτούς, το 57% θα παραθερήσει σε κάποιο μέρος της Ιταλίας, ενώ το 18% θα κάνει διακοπές στο εξωτερικό. Στην Ισπανία οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και ο κόσμος αναζητεί δροσιά στις πανέμορφες παραλίες της χώρας. Το Καντίστα νοτιοδυτικά της Ανταλουσίας είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Έχει μια ζώνα εσπεκτακουλάρ. Γεμάτη κόσμο και η παραλία της Μπαρσελονέτα, όπου κάτοικοι και τουρίστες απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα. Ένα τελείωτο πάρτι στις παραλίες του Σεντροπέ απολαμβάνουν Γάλλοι και ξένοι τουρίστες. Στις παραλίες της χώρας τους θα κάνουν τις διακοπές τους πολλοί Βρετανοί φέτος λόγω της πτώσης της λίρας μετά το Brexit. Επιστρέφουμε στο εσωτερικό για να δούμε και άλλες ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Μοιραίος πρωινός περίπατος για 82χρονο. Νεκρός σε κεντρικό δρόμο της Ακρόπολης. Λευκοσία εντοπίστηκε στις 6 το πρωί. Άντρας 82 ετών, ο οποίος βγήκε για βόλτα με το σκύλο του. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο θάνατος του άτυχου ηλικιωμένου οφείλεται σε παθολογικά αίτια.
Σε έρευνα, σε υποστατικό που βρίσκεται στην επαρχία Πάφου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, για τους οποίους υπάρχει εύλογη υποψία ότι είχαν μετατραπεί σε μηχανές τυχερού παιγνίου και είχαν εγκατεστημένα μη εξουσιοδοτημένα αντίτυπα λειτουργικών λογισμικών προγραμμάτων. Κατά την είσοδο των αστυνομικών στο υποστατικό, η υπεύθυνη απενεργοποίησε τους υπολογιστές και συνελήφθη για αυτόφορα δίκημα. Πραγματοποιήθηκε ετήσια τελετή βράβευσης των μαθητών δημοτικής και προδημοτικής εκπαίδευσης που διακρίθηκαν στο Παγκύπριο Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα Κύπρος Ευρώπη, κτίσε γέφυρες πολιτισμού παρέ με τον Τέλη. Τον διαγωνισμό προκήρυξε η ΣΥΤΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Βραβεύτηκαν συνολικά 22 παιδιά, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Παιδείας και ο επικεφαλής του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, Ανδρέας Κετής. Red Family. Τώρα όλη η οικογένεια επικοινωνεί ξένιαστα σε ένα μόνο πρόγραμμα, απλά και οικονομικά, Sita Mobile Vodafone. Έφτασε η ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση με τον Μάρκο Κορέλη. Μάρκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ανδρέα. Αρχίζει αύριο το νέο ευρωπαϊκό ταξίδι του ΑΠΟΕΛ. Ακριβώς, Ανδρέα, αύριο στις 8 απέναντι στην Ντούντελαντς Λουξεμβούργο. Σ' ακούμε, Μάρκο. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Ο τεχνικός του ΑΠΟΕΛ Μάριο Μπέιν σε σημερινή διάσκεψη τύπου έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα πως πρώτος στόχος στο αυριανό παιχνίδι με την Ντούντελαντς είναι η διατήρηση του 0 στα μετόπιστεν. Όπως είπε, ιδανικό σενάριο είναι το ΑΠΟΕΛ παράλληλα να σκοράρει τουλάχιστον 2 τέρματα. Η περίοδος προετοιμασίας ολοκληρώθηκε και το ΑΠΟΕΛ από αύριο μπαίνει σε αγωνιστική τροχιά. Οι γαλαζοκίτρινοι στις 8 το βράδυ θα αποδεχθούν στο Γάσι Μπίτι Ντούντελαντς στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League στο πρώτο επίσημο φετινό παιχνίδι. Είναι το πρώτο σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς. Όλοι κατανοούν αυτό. Μετά από μια καλή προετοιμασία πιστεύω ότι έχουμε ένα καλό βαθμό ετοιμότητας. Είναι σημαντικό για την ομάδα, είναι σημαντικό για τον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε να πετύχουμε. Είναι μια πρόκληση για τους ποδοσφαιριστές και για το κλαμπ που πρέπει να προχωρήσει στην Ευρώπη. Ο Ολλανδός τεχνικός Μάριο Μπέιν δεν έδειξε ίχνος υποτίμησης προς την ομάδα από το Λουξεμβούργο, τονίζοντας πως οι ποδοσφαιριστές του πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα για να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σίγουρα το να κρατήσουμε το 0 παθητικό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο σε ευρωπαϊκούς αγώνες και επίσης θα ήταν ευχής έργο να πετύχουμε και περισσότερα από 2 γκολ. Εκτιμάται πως στο ΓΑΣΥΠ θα βρεθούν περίπου 10.000 υποστηριχτές του ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι με τον δικό τους τρόπο θα βοηθήσουν την ομάδα. Είναι σημαντικό να είναι έτοιμη η ομάδα που θα ξεκινήσει τον αγώνα. Όπως είχα πει και προηγουμένως, δεν υπάρχουν εύκολοι αγώνες. Είναι πολύ προσφάτω το παράδειγμα της Progress απέναντι στην Rangers, όπου είναι η τέταρτη ομάδα στο Λουξεμβούργο. Αυτό κάτι σημαίνει και θα πρέπει συνεχώς εμείς να είμαστε σοβαροί απέναντι στον αντίπαλο. Ρουέδα, Σόουζα, Εφρέμ, Καρλάο και Ιωάννου δεν υπολογίζονται, με τον Μάριο Μπέιν να βασίζεται κυρίως στον περσινό βασικό κορμό. Διπλή μετεγραφική ενίσχυση είναι έτοιμη να ανακοινώσει η Ανόρθωση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες τα βρήκε σε όλα με τον θηριώδη αμυντικό Ντουγκλάο, αλλά και με τον κεντρικό μέσο Αντρέ Σάντος. ΑΕΚ, ΑΕΛ και Απόλλωνας συνεχίζουν χωρίς απρόπτα την προετοιμασία τους για τους αγώνες της Πέμπτης στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Τον παρτενέρ του Σίλτερφελτ στο κέντρο της άμυνας βρήκε η Ανόρθωση. Η κυρία συμφώνησε σε όλα με τον ύψους 1,93 μέτρα Ντάκλας Φουρέιρα, γνωστός και ως Ντουγκλάο. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με σπουδαίο βιογραφικό, ο οποίος έκτισε το όνομά του στην Μπράκα Πορτογαλίας. Ο Βραζιλιάνος στόπερ, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται την Πέμπτη στην Κύπρο, ώστε να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο με την Ανόρθωση, θωρακίζοντας έτσι τα μετόπιστεν της κυρίας. Αναφορικά με τον κεντρικό μέσο που θέλει να αντίσει στα κεανόλευκα ο Ρόνι Λέβη, αυτός είναι ο Αντρέ Σίλβα. Ο 28χρονος Πορτογάλος προέρχεται από φουλ συμμετοχές με την ομάδα της πατρίδας του Αρούκα, από την οποία, όπως έχει πληροφορήσει την Ανόρθωση, βρήκε τον τρόπο ώστε να μείνει ελεύθερος. Όταν αποκτήσει τα απαραίτητα έγγραφα, τότε ο οργανωτικός μέσος θα αντιθεί στα κεανόλευκα, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία με τον παίκτη. Έκαναν το δεύτερο τους ευρωπαϊκό ταξίδι ΑΕΚ και ΑΕΛ. Αμφότερες οι ομάδες την Πέμπτη δοκιμάζονται εκτός έδρας στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League και ήδη βρίσκονται στις χώρες που θα αγωνιστούν. Η ΑΕΚ έφτασε τα ξημερώματα στο Κόρκ της Ιρλανδίας και το απόγευμα προπονήθηκε για πρώτη φορά στο νησί της Δυτικής Ευρώπης. Ο τεχνικός Ιμανόλη Ντιάγκεθ πήρε μαζί του 20 ποδοσφαιριστές, αφήνοντας στην Κύπρο το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα, Ιγνάσιο Κάσες. Η ΑΕΛ προσγειώθηκε χθες στο
Λουξεμβούργο και το απόγευμα γυμνάστηκε για πρώτη φορά εκεί. Βοζίνια και Φιντέλη θα ενσωματωθούν με την υπόλοιπη αποστολή την Τετάρτη, καθώς ένα πρόβλημα με τη βίζα δεν τους επέτρεψε να ταξιδέψουν. Ο τεχνικός Μπρούνο Μπαλταζάρ, όπως και όλοι οι παίχτες της ΑΕΛ, είναι πλήρως συνειδητοποιημένοι για τις δυνατότητες της Progress, η οποία απέκλεισε τη Rangers και σε καμία περίπτωση δεν υποτιμούν την αντίπαλο. Χωρίς κανένα πρόοπτο συνεχίζει την προετοιμασία του Απόλλωνας για το πρώτο του επίσημο παιχνίδι. Η αντίπαλος της Πέμπτης, Ζάρια, μπορεί να προέρχεται από την εκτός έδρας συντριβή στο πρωτάθλημα Μολδαβίας από τη Τσέριφ με 5-0, ωστόσο αυτό το αποτέλεσμα δεν αποπροσανατολίζει κανέναν από την ομάδα της Λεμεσού. Άλλωστε, η Ζάρια στο συγκεκριμένο παιχνίδι παρατάχθηκε με πολλές αλλαγές, με τον προπονητή της να ξεκουράζει 8 βασικούς ποδοσφαιριστές. Ο Απόλλωνας επιβάλλεται την Πέμπτη να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα την αντίπαλό του και η λογική λέει πως εάν το πράξει δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να κλειδώσει την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι. Στην προετοιμασία του Ολυμπιακού Πειραιώς ενσωματώθηκαν όλα τα μετεγγραφικά αποκτήματα. Η ΑΕΚ Αθηνών εξετάζει την περίπτωση του επιθετικού Κερζάκοφ, ενώ έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό είναι ο Λουτσιάνο Νέβες. Με τη συμμετοχή των νέων αποκτηθέντων Εμενή και Καρσελά και ο Φοέ συνεχίζεται στο Βέλγιο το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Για τη θέση του κεντρικού αμυντικού οι Ερυθρόλευκοι τα έχουν βρει σε όλα με τον Σέρβο Γιάνγκος Βούκοβιτς και το μόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής είναι η συμφωνία με την Κόνιασπορ. Στην ΑΕΚ ο Αλεξάνδρ Κερζακόφ αυτοπροτάθηκε για τη θέση του Σέντερ Φορ και η περίπτωση του εξετάζεται. Ο 34χρονος Ρώσος Στράικερ επικοινώνησε με τον Μανούλο Χιμένεθ, με τον οποίο έχουν συνεργαστεί στη Σεβίλη και ίσως τις επόμενες ημέρες να υπάρξουν εξελίξεις. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Λουτσιάνο Νέβες βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός έχει συμφωνήσει με τους Πράσινους για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας έναντι 600.000 ευρώ το χρόνο. Στον Παναθηναϊκό περιμένουν και την απάντηση του 20χρονου μεσοεπιθετικού της Αταλάντα, Μπράιαν Καμπέθας. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται για λογαριασμό του ΠΑΟΚ Ροντρίγκο Ρέι. Ο Αργεντινός θερματοφύλακας θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και συνέχεια θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Στο μπάσκετ, παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 2 χρόνια είναι και επίσημα ο Θανάσης Αντιτοκούμπο. Τώρα στο τένις και στο αρχαιότερο τουρνουά του αθλήματος, στο Wimbledon, ο Ράφαελ Ναδάλ έπεσε θύμα έκπληξης μένοντας εκτός συνέχεια στη φάση των 16. Μάρεϊ, Τζόκοβιτς και Φέντερερ ξεπέρασαν με άνεση τα εμπόδια που βρήκαν και συνεχίζουν στο βρετανικό Grand Slam. Ο Ζιλ Μίλλερ έκανε τη μεγαλύτερη έκπληξη ως τώρα του Wimbledon. Ο αντισφαιριστής από το Λουξεμβούργο, νούμερο 26 της παγκόσμιας κατάταξης, υπέταξε τον σπουδαίο Ράφαελ Ναδάλ σε έναν επικό αγώνα που διήρκησε σχεδόν 5 ώρες. Ο Μίλλερ πήρε τα πρώτα 2 σετ με 6-3 και 6-4 games, με τον μαχητικό Ισπανό να κερδίζει τα 2 επόμενα εσοβαρίζοντας σε 2-2. Στο 5ο και καθοριστικό σετ έγινε μια τρομερή μάχη διάρκειας άνω των 2 ωρών, με τον Μίλλερ να πανηγυρίζει την νίκη πρόκριση επικρατώντας με 15-13. Στους 8 του τουρνουά ο Μίλλερ θα αντιμετωπίσει τον Μάριν Τσίλιτς. Ο Άντι Μάρεϊ χρειάστηκε να παίξει σπουδαίο τένις για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Μπενουά Πέρ, ο οποίος αντιστάθηκε με όλες του τις δυνάμεις. Ο Βρετανός νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, με όπλο το σταθερά καλό του σερβίς, πήρε τελικά άνετη νίκη με 3-0 σετ, κερδίζοντας και τα 3 στις λεπτομέρειες. Στα προημιτελικά, ο Μάρεϊ θα παίξει με τον Αμερικανό Σαμ Κουέρι. Άνετα ξεπέρασε το εμπόδιο του Γκριγκόρ Ντιμητρόφ ο Ρότζερ Φέντερερ. Ο Ελβετός τενίστας δεν ένιωσε πίεση σε κανένα σημείο του αγώνα, πανηγύριζοντας τη νίκη με 3-0 σετ. Έτσι, ο 35χρονος Φέντερερ συνεχίζει να διεκδικεί τον 8ο τίτλο στο Wimbledon, κάτι που εάν καταφέρει θα τον αναδείξει στον πολυνίκη του θεσμού. Επόμενος αντιπαλός του, ο Μίλος Ράονιτς. Με συνοπτικές διαδικασίες πήρε την πρόκριση και ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Το νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 3-0 σετ του Γάλλου Αντριάν Μαναρίνο. Ο Τζόκοβιτς στους 8 του βρετανικού Grand Slam θα αντιμετωπίσει τον Τόμας Μπέντριχ. Να δούμε τώρα την πρόγνωση για τον καιρό και την ισοτιμία του συναλλάγματος. Φόρεσε στο χέρι σου το Payband και πλήρωσε απλά, γρήγορα και με στυλ. Σε 4 φανταστικά χρώματα. Payband και Prepaid Payband από την Ελληνική Τράπεζα. Αύριο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η ελάχιστη θερμοκρασία στη Λευκοσία θα είναι 26 και η μέγιστη 43 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κερίνια θα κυμανθεί από 26 μέχρι 39 βαθμούς. Στην Αμόχωστο και στη Λάρνακα η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 25 και η μέγιστη 37.
Στη Λεμεσό η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Πάφο η θερμοκρασία από 24 βαθμούς Κελσίου θα ανέλθει στους 34. Στα ψηλότερα ορεινά η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 19 και η μέγιστη 34. Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί νότιο-ανατολική ως νότιο-δυτική και τοπικά μέχρι δυτική ασθενής τριών μποφόρ για να καταστούν νωρίς το απόγευμα νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στα προσύνεμα παράλια ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα το πρωί θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη, αλλά το απόγευμα στα προσύνεμα μέχρι ταραγμένη. Οι μέγιστες θερμοκρασίες αύριο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα είναι Αθήνα 38, Βρυξέλλες 19, Παρίσι 23, Ρώμη 34, Λονδίνο 22 και Μόσχα 22. Για το αυτοκίνητο των ονείρων σου. Αλφα Αυτοκίνητο. Με ανταγωνιστικό επιτόκιο, απλές διαδικασίες και πολλά προνόμια. Αλφα Αυτοκίνητο. Το κλειδί για το νέο σου αυτοκίνητο. Από την Αλφα Bank. Το επίπεδο ρυπάσης της ατμόσφαιρας σήμερα σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο ήταν χαμηλό. Στη Λάρνακα και στο παραλίμνη ήταν μέτριο. Η ωραία τιμή σκόνη σήμερα ήταν Λευκωσία 28, Λάρνακα 32, Λεμεσό 27, Πάφο 35. Η ωραία τιμή διοξιδίου τ' αζότου ήταν Λευκωσία 59, Λάρνακα 10, Παραλίμνη 22, Λεμεσό 24 και Πάφο 2. Σχέδιο μισθοδοσίας Ευαγόρας αποκλειστικά για εθνοφρουρούς. Συνεργατισμός. Ίδιες αξίες. Νέα προοπτική. Η Sharon Stone παραδίδει μαθήματα σεξαπίλ στο Instagram, ενώ στη Γαλλία σ' άλλο προκάλεσε μια φήμη ότι πέθανε ο Gerard Depardieu. Τα social media πήραν φωτιά, αλλά ο ηθοποιός είναι ολοζώντανος. Η είδηση έσκασε σαν βόμβα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πέθανε ο Gerard Depardieu, έγραφαν Facebook, Twitter. Εκατομμύρια likes ως ένδειξη συμπάθειας. Όμως τα κανάλια της Γαλλίας ούτε λέξη. Το μυστήριο έλυσαν εκπρόσωποι του ηθοποιού. Ο Ντεπαρτιέ είναι ολοζώντανος και καλά στην υγεία του, έπεσε θύμα φάρσας. Νέος ερώτας για τον Μπεν Αφλεκ μετά το διαζύγιο του με την Τζένιφερ Γκάρνερ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο διάσημος ηθοποιός είναι στο ξεκίνημα μιας σχέσης με την παραγωγό του Saturday Night Live, Λίντσι Σοκούς, με την οποία εφιάδησαν μαζί και στο Λονδίνο. Η Sharon Stone ποζάρει με μπικίνι στα 59 της και εντυπωσιάζει. Καλοκαιρινή συμπεριφορά, έγραψε η Stone στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και απόψε μαζί μας για συνεχή ενημέρωση Alpha News Live. Αμέσως μετά παραμύθια γιος και στη συνέχεια μην αρχίζει τη μουρμούρα. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.